Γεια σας κορίτσια, σήμερα θα κάνουμε ένα βιντεάκι για ένα make-up της Rimmel, το οποίο είναι το Lasting Finish και είναι το νούμερο 203 True Beige. Και αυτό εδώ θα κάνουμε δηλαδή ένα βίντεο στο οποίο θα βάλω το make-up και μετά από λίγη ώρα θα σας δείξω αν έχει βγάλει λιπαρότητα ή όχι. Καταρχήν να πω ότι από τη μία πλευρά, από εδώ από τα δεξιά, θα βάλω το primer της Catrice, το οποίο είναι το Prime and Fine, αυτό εδώ. Ενώ από την άλλη πλευρά δεν θα βάλω primer. Παρ' όλα αυτά θα βάλω πούδρα και στις δύο πλευρές, γιατί ούτως ή άλλως έχω λιπαρή επιδερμίδα και σχεδόν κανένα make-up δεν κρατάει όση ώρα θα ήθελα, τέλος πάντων, χωρίς την πούδρα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Παίρνω λίγη ποσότητα από το primer της Catrice. Τόσο, είναι αρκετό. Και το βάζω λοιπόν από τη δεξιά πλευρά. Αυτό θα το αφήσω περίπου 5 λεπτά να κάτσει και μετά θα βάλω από πάνω το make-up. Οπότε σε 5 λεπτά επαναρχόμαστε. Πέρασαν τα 5 λεπτά, οπότε πάμε να βάλουμε το make-up. Θα το απλώσω με ένα beauty blender τύπου, γιατί δεν είναι και το αυθεντικό. Από την πλευρά που ήταν το primer βλέπω ότι έχει καλυφθεί καλύτερα, έχει μεγαλύτερη κάλυψη, ενώ από εδώ βλέπω πιο πολλά σημεία τα οποία δεν έχουν καλυφθεί. Επίσης απλώνονταν καλύτερα από αυτή την πλευρά το make-up. Να κάνω και zoom λίγο να το δείτε. Στα υπόλοιπα θα βάλω το concealer της L'Oreal, το True Match, το οποίο μου τελειώνει, και έχω το νούμερο 2, το οποίο είναι αρκετά ανοιχτό αλλά δίνει έτσι μια ωραία φωτεινότητα στο πρόσωπο κάτω από τα μάτια. Τώρα θα περάσουμε στη πούδρα, η οποία είναι πάλι της Rimmel, η Stay Matte, το νούμερο 001, το οποίο είναι διαφανές.
Πρόσωπο τώρα για bronzer θα βάλω το της Make Up Forever, το Matte Bronze, το νούμερο 30 είναι. Θα βάλω της Radiant το νούμερο 126, το οποίο είναι ένα ροζ χρώμα με σίμερ μέσα. Και για κραγιόν θα βάλω τις Golden Rose, το κραγιόν, το νούμερο 08. Αυτό λοιπόν είναι το τελικό αποτέλεσμα. Η ώρα είναι 8:18. Περίπου γύρω στις 2-3 το μεσημέρι θα επιστρέψω, οπότε θα δούμε πώς έχει εξελιχθεί έτσι το make-up. Αυτά λοιπόν προς το παρόν, θα τα πούμε λίγο αργότερα. Επέστρεψα, η ώρα είναι 3:26. Άργησα λίγο να έρθω. Και πάμε να δούμε λοιπόν πώς είναι το make-up. Λοιπόν, εγώ από ό,τι βλέπω είναι σε γενικά έτσι καλή κατάσταση. Έχω εμφανίσει έτσι λίγη γυαλάδα εδώ, σε αυτή την περιοχή. Έχει φύγει και λίγο το make-up εδώ κοντά στη μύτη, σε αυτήν εδώ την περιοχή. Θα κάνω zoom και σε λίγο να το δείτε καλύτερα. Γενικά μπορώ να πω ότι από αυτή την πλευρά είναι λίγο καλύτερα, λίγο καλύτερη η κατάσταση. Από εδώ πέρα έχω λίγη περισσότερη γυαλάδα. Πάντως νομίζω και ακουμπώντας, από αυτή την πλευρά νιώθω λίγη περισσότερη λιπαρότητα στα χέρια μου. Οπότε σίγουρα αυτό το make-up θα το χρησιμοποιούσα με primer από κάτω. Θα κάνω και zoom λίγο να το δείτε κι εσείς καλύτερα. Πάντως έχω να πω ότι σήμερα έχει απίστευτη ζέστη έξω, οπότε είναι ένα παραπάνω
αυτό, γιατί εγώ γενικά έχω πολύ λιπαρό δέρμα, πόσο μάλλον όταν έχει και ζέστη έξω γίνεται πανικός. Τέλος πάντων, το δέρμα μου δεν τα πηγαίνει και πολύ καλά. Πάντως γενικά το make-up έχει κρατήσει, το είχα βάλει γύρω στις 8 νομίζω το πρωί. Έχουν περάσει πόσες ώρες είπαμε, 7,5 περίπου ώρες. Έχει αντέξει γενικά, αλλά make-up μου κρατάνε για πολύ λιγότερο. Τελείωσε η μπαταρία, οπότε έπρεπε να την αλλάξω. Τι έλεγα λοιπόν, έλεγα ναι, ότι άλλα make-up δεν κρατάνε τόση ώρα. Και ειδικά δηλαδή και από αυτήν την πλευρά που δεν έχω βάλει primer, έχει κρατήσει πολύ καλύτερα από άλλα make-up που έχω βάλει και primer από κάτω. Γενικά δηλαδή, το συγκεκριμένο make-up της Rimmel, το Lasting Finish με SPF 20, θα σας το ξαναδείξω, μου άρεσε πάρα πολύ, είναι αρκετά καλυπτικό. Εντάξει, είναι και το δέρμα μου περίεργο, μπορεί ίσως σε κάποια ξηρή επιδερμίδα να μην δημιουργούσε όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ για άλλα τα βγάζω ούτως ή άλλως. Απλά νομίζω μετά από 7,5 ώρες ότι είναι λογικό και έχει κρατήσει δηλαδή πολύ καλύτερα. Δηλαδή έχω μείνει, είμαι αρκετά εντυπωσιασμένη από το συγκεκριμένο make-up. Ακόμα και από την πλευρά που δεν έχω βάλει primer, πούδρα φυσικά όπως σας έδειξα έχω βάλει. Και το μόνο που βλέπω είναι ότι έχει φύγει λίγο από εδώ το make-up και ότι έχω λίγη γυαλάδα παραπάνω. Σε γενικές γραμμές δηλαδή μου άρεσε πολύ, νομίζω ήταν γύρω στα 8-9 ευρώ, οπότε είναι και οικονομικό. Δεν ξέρω αν υπάρχει στην Ελλάδα Rimmel, δεν έχω δει πουθενά, εγώ το πήρα από το εξωτερικό. Αυτά λοιπόν από μένα. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και γενικά αυτού του είδους τα βίντεο που είναι τύπου τεστ, που τεστάρεις κάποιο προϊόν κατά τη διάρκεια της μέρας, αφήστε μου σχόλιο και κάντε και like. Και θα τα πούμε σε καινούριο βιντεάκι. Γεια σας!